μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεμάτος ελέησον εμάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και Άγιος ενός αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κυρίας αμαρτίας ημώντας, τους χωρούς των αμήν σημείν, Άγια φύσεψη και γεσέ, στην Ιησού μόνο και ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και Άγιος ενός αιώνα, αμήν. Άντε να μόνο τους ορνείς αγίες σε θέλω μάθρο, δε βασιλιάς σου γεννήτων μελένων, τα ψυχά σου τούλων σου σώ, δεν ανάπαξον, φυλάτων αυτάς, μακαρία εν ζωήν, την παράση φυλάνθρωπε, εις την κατάπανση σου Κύριε, ο Πάντες, η Αγή σου αναπαξον. Μη στυλά τα στρικόρφα. Έλα, ξεκινά τώρα. Αυτό έτσι το ξεκινήσω τώρα. Ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Τρικόρφου. Για το Δημοτικό Σχολείο Τρικόρφου. Ξέρει πολλά λόγια. Σοπένια ακούει και όσα του λες θα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσαν χθες, υψώνει το κεφάλι. Και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτουν νους του πάλι. Και όπως περνάνε και όπως βρουτάνε, μαδάει ο αγέρας ρόδα. Και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Και τούτο το περήφανο, το άμετρο ψυχομέτρη. Μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθεί τα λέτρη. Και από τους τάφους ξεκινάνουν όλοι νεκροί τα γόνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνο και φεύγουνε τα μάτια τους όλο το μέγα βάθος σαν πως ανάστασης κεριά μετά το Άγιο Πάθος. Νάτος περνάει αδούλο το στρατός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι κι άστρα ειρήνης. Και ως πάνω τους η ελευθεριά πάλλοντας ανατέλει φουσκώνει άκρα την καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι. Και θα δείτε πως δεν ξέρω τι σημαίνει Ελλάδα για εμάς όλους εδώ. Μου έχουν πει για το 40 πως ένα πρωινό ζήτησαν να μας πάρουν το Άγιο Χώμα που πατώ. Ο παππούς τότε που λέτε πήγε πάνω στο βουνά να στηρίξει όπως λέει το όχι που είπαμε μεταξά. Θέλω τώρα να φωνάξω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτούς που πια δεν ζουν για να είμαι Έλληνας εγώ. Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. 28 Οκτωβρίου, μέρα μνήμης, τιμής, περηφάνειας, αλλά ταυτόχρονα και προβληματισμού. Βέβαια, 28 Οκτωβρίου 1940, σαν Έλληνες πρέπει να το ξέρουμε, είμαστε ο μόνος λαός που γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου και όχι το τέλος του.
Συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με τον πόλεμο αυτό ήταν η πρώτη νίκη κατά της φασιστικής Ιταλίας και του άξονα των Γερμανών Ιταλών. Και ταυτόχρονα, να με διορθώσω πάντα αν κάνω λάθος, η Εκκλησία καθιέρωσε αμέσως μετά το 1940 να γιορτάζεται η Αγία Σκέπη της Παναγίας, η οποία γιορτάζονταν μέχρι τότε 1η Οκτωβρίου.